Και λέει, ως πότε Θεέ μου. Κοίταξε, σε γνήσιες καταστάσεις, καλλιεργημένων ανθρώπων, που πιστεύουν στο Θεό, διαμαρτυρία τύπου γιατί αυτός έγινε καλά και εγώ δεν έγινε καλά, με χρώματα απελπισίας, είναι ακατανόητη. Πέρα για πέρα. Ακατανόητη, πέρα για πέρα. Πλην όμως, στον πόνο επάνω, που ο άνθρωπος περνάει και δοκιμάζεται σκληρά, όλοι κατά ένα τρόπο φτάνουν στο σημείο να γονατίσουμε. Να πούμε και αυτό ακόμη το γιατί, όχι σαν απελπισία, αλλά γιατί είμαστε ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε πέρα για πέρα το φάσμα του πόνου. Τελείως ανήμποροι. Και έχει και η Αγία Γραφή παράδειγμα τέτοιο, τον Απόστολο Παύλο και όλους τους Αποστόλους. Σε καθημερινή βάση οι Άγιοι Απόστολοι, καθημερινή βάση μιλάω, και όχι μια φορά την ημέρα, πολλές φορές την ημέρα, άλλοτε κινδύνευαν σε ναυάγια, άλλοτε τους λιθοβολούσαν, άλλοτε τους φυλάκιζαν. Έβλεπαν με άλλα λόγια ότι η αλφα στιγμή της ημέρας είναι η τελευταία τους. Και από την άλλη στιγμή το χέρι του Θεού, λέει, εμείς πιστεύουμε ότι είναι το τέλος μας και ερχόταν το χέρι του Θεού και μας έβγαζε. Αυτό το γιατί είναι γιατί που το λένε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, αλλά άλλος το λέει με πλήρη απερπισία και άλλος το λέει ανθρώπινα σαν ένα παράπονο, γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα στο νου του Θεού τη σκέπτη του. Και όταν βλέπει τη λύση, λέει: σε ευχαριστώ, Θεέ μου, και βρίσκει τον δρόμο του. Ο άλλος, πιθανόν σαν τον Ιούδα, να οδηγηθεί σε διάβημα απελπισίας και αυτοκτονίας. Όμως αυτό είναι στου καθενός την κρίση και τον τρόπο ζωής που ζει. Ώστε ο άλλος να πει: μετά από τη δοκιμασία, σε ευχαριστώ και δόξα σε Θεέ μου, και ο άλλος να πει: δεν υπάρχεις. Αυτά είναι φυσικά επόμενα. Μιας και αναφέρεται πριν τη λέξη αυτοκτονία, τι έχουμε να πούμε στους νέους οι οποίοι σε μια τους απελπισία θέλουν να αυτοκτονήσουν. Έρχεται ο νεαρός κατανοητό την απελπισία και λέει δεν μπορώ άλλο, τέλος θα θέσω τη ζωή μου στο τέρμα. Είτε από τα πιο απλά πράγματα. Ναι, εντάξει, αυτά να, είναι. Να μην τα αναφέρουμε τώρα παραδείγματα, πληθώρα. Αλλά έρχεται στην απελπισία ο νεαρός, η νεαρά και λέει δεν πάει άλλο, τέλος θα αυτοκτονώ. Σωστό ή λάθος. Αυτό είναι από μόνο του. Αυτονόητο. Αυτό, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Δεν μιλάω από θρησκευτικής απόψεως. Μιλάω από ψυχολογικής και διανοητικής. Κάτι έχει διαταραχθεί, δεν μπόρεσε να μπει στην ισορροπία μέσα, δεν υπάρχουν αναχαιτιστικές δυνάμεις να επαναφέρουν το νέο στην φυσική, φυσιολογική λειτουργία, διανοητική ή ψυχολογική και ο νέος οδηγείται στο διάγραμμα της αυτοκτονίας. Ο νέος που έχει πράγματι υποστεί βλάβη ή ψυχολογική ή διανοητική, εκεί τα πράγματα έχουν άλλη τοποθέτηση. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εντάξουμε σχεδόν το ποσοστό των αυτοκτονών. Γιατί αυτός που αυτοκτονεί δεν καταλαβαίνει ότι είναι δώρο του Θεού η ζωή. Και έπειτα ότι η ζωή, λέει και ο κόσμος, είναι γλυκιά. Αν το πάρουμε και έτσι. Mm-hmm. Τώρα είναι και γλυκιά η ζωή. Κανείς δεν είναι απετάλλη. Φτάνει κύριος εκεί, γιατί έχει ξεγράψει την λέξη, την λέξη που λέει η ελπίδα, που είναι η ζωή των πάντων στον κόσμο.
Άνθρωπος χωρίς ελπίδα είναι χωρίς ζωή. Για τον αυτοκτονούντα υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν και κηδεία και μνημόσυνα και τα πάντα. Για τον αυτοκτονούντα. Γιατί δεν αφήνει να υπάρχει κάπου ο Θεός, ξεγράφει το Θεό, αφού δεν δέσει το Θεό και λέει η Εκκλησία, εγώ δεν σε κηδεύω. Αυτό και τους αιρετικούς δεν τους κηδεύει η Εκκλησία. Έτσι λένε οι κανόνες. Αυτό όμως πάλι δεν είναι ταμπού. Έχει ακουστεί κατά καιρούς. Έχει ακουστεί, άμα ήταν η Εκκλησία ζωντανή, κολοζωντανή. Όπως πρέπει. Ζωντανή, όπως θα ακούσει. Πάμε στην Αποστολική εποχή. Ήταν αδιανόητο αυτό το γησί, κάποιος το κηδεύσε την Απόστολη. Αδιανόητο. Γιατί ο Χριστιανός είναι άνθρωπος ελπιδοφόρος. Δεν είναι άνθρωπος με απελπισία επάνω του. Σκορπίζει τη ζωή. Γι' αυτό είναι και Χριστιανός. Πώς λοιπόν, σε ένα χώρο που βασιλεύει ελπίδα, εσύ τη βγάζεις την ελπίδα και λες, εσείς που ελπίζετε, εγώ που την έβγαλα, ελάτε να με περιποιηθείτε. Με μνημόσυνα, με κηδείες, με πέρα, με πέρα. Θα είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν χωράει. Τώρα, κάποια οικονομία μπορεί να κάνει η Εκκλησία σε ψυχασθένειες μέσα για εκείνους που επιζούν μετά για να μην έχουν μεγάλο τον πόνο. Το οικονομία να το κάνουν λίγο κατανοητό, να το καταλάβουν κάτι. Συγκαταβαίνει. Θα λέγαμε, μοιάζει σαν παράβαση στους κανόνες Εκκλησίας αυτό. Και λέει, ξέρεις, ενώ η Εκκλησία εγώ δεν θα σε κηδεύσω, γιατί υπάρχουν νόμοι, Δεν το κάνω αυτό εξαιτίας σου, το κάνω εξαιτίας εκείνων που πονάνε πάρα πολύ πίσω, να μην χάσω και αυτούς. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Πώς πρέπει να είναι ένας εκπρόσωπος του Θεού σήμερα, κάποιος ιερωμένος, ένας παπάς σήμερα. Πώς πρέπει να είναι. Γελάω λίγο, μηδιό. Θα μπορούσε να κάνει το ερώτημα και στον πατέρα σου, αλλά θα απαντήσω εγώ. Υπάρχει ένα βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου, του Μητέρου Αγίου, που γράφει μέσα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι ιερείς. Όχι στην Εκκλησία, εδώ, στον κόσμο, μέσα. Έτσι. Συμπεριφορές και τέτοια πράγματα. Πώς πρέπει να ζουν μέσα στον κόσμο. Εγώ θα αναφέρω ένα συγκλώδημα από τον Άγιο Νεκτάριο. Το άκουσα σήμερα και με συγκλώδησε. Και θα φέρω μπροστά μου, αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, ήμουν σε ιερείς. Γιατί όπως πρέπει να ζει ένας ιερέας, πρέπει να ζει και ένας πιστός. Δεν κάνει διάκριση αυτός. Είναι ένα Ευαγγέλιο έχει δώσει και λέει οφείλει να το εφαρμόζει ο χριστιανός. Χριστιανός είναι ο παπάς, χριστιανός είναι και ο απλός άνθρωπος. Ναι, αλλά εμείς όμως οι απλοί άνθρωποι το βλέπουμε διαφορετικά, διότι είναι εκπρόσωπος του Θεού φορώντας. Άλλο το βλέπουμε, όχι, αυτό είναι είναι ατέγνασμα του διαβόλου αυτό. Να το εξηγήσω γιατί δεν είναι διαβόλου. Προκειμένου να μην πατήσω εγώ στην Εκκλησία, ο απλός, πιστός και βαπτισμένος που ζω στην Άγνοια, αλλά επειδή θέλω να δικαιολογώ τον εαυτό μου, λέω δεν πατάω στην Εκκλησία, γιατί βλέπω τον ιερωμένο να μην εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Και σένα ποιος σου είπε ότι εσύ μπορείς να παραβαίνεις το Ευαγγέλιο. Ό,τι ισχύει για τον ιερωμένο, ακριβώς το ίδιο ισχύει για σένα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως διαφορά. Καμία από τις διαφορά. Θυσία ερωμένος, θυσία και εσύ. Αγάπη στον Χριστό ερωμένος, αγάπη και εσύ. Ελεημοσύνη ερωμένος, ελεημοσύνη και εσύ. Προσευχή ερωμένος, προσευχή και εσύ. Εκκλησιασμό ερωμένος, εκκλησιασμό και εσύ. Στην κοινωνία ευχάριστο ερωμένος, ευχάριστο και εσύ. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, καμία απολύτως. Η σχέση είναι μία. Επειδή όμως ο τελευταίος χρόνος τρέχει, φτάσαμε
Και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, επίκαιρα, που στο θέμα αυτό το τελευταίο θα αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή, πιο εκτεταμένα, περί συμπεριφορών των ιερέων και του απλού κόσμου ή όλων μαζί των χριστιανών. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον καθηγητή θεολόγο κύριο Κωνσταντίνο Αδάμ για την παρουσία του και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Μόνο να μας ξαναεπενθυμίσετε, να ενθυμίσετε στους τηλεθεατές μας κύριε Αδάμ κάθε πότε, κάθε ποια ημέρα γίνεται το κήρυγμα και πού. Τη συγκέντρωση καλύτερα θα λέγαμε. Κάθε Δευτέρα και ώρα 7 βράδυ στον Άγιο Σπυρίδωνα γίνεται συγκέντρωση νέων πάνω σε, όπως ανέφερε και ο κύριος Κοκογέλης, πάνω σε επίκαιρα θέματα και συγκεκριμένα και θρησκευτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε αγαπητοί τηλεθεατές. Γεια σας.